Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από την καρδιά της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και το περίπτερο του συγκροτήματος Μακεδονία Ενημέρωση. Μία σειρά συνεντεύξεων με ανθρώπους του πολιτισμού, προκειμένου να ακούσουμε τους προβληματισμούς τους, τα προβλήματά τους, τα θέματα που γενικότερα τους απασχολούν. Ξεκινάει για το macthes.gr. Και έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του ΜΟΜΟΥ, τον κύριο Παμινώντα Χριστοφιλόπουλο. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε που για μία ακόμη χρονιά είσαι μαζί μας. Πούμε ότι είσαι ένα χρόνο στο τιμόνι του ΜΟΜΟΥ, έτσι. Ότι πλέον έχεις αποκτήσει μία εμπειρία γύρω από το τι εστεί αυτό το υπερμουσείο, το μεγάλο στολίδι για την πόλη, όπως το λέω εγώ, έτσι. Το Μητροπολιτικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Και θα ήθελα σε πρώτη φάση να μας μεταφέρεις αυτή την εμπειρία του ενός έτους. Δηλαδή, πώς ήταν αυτό το έτος για σένα? Υποθέτω προσπάθησες να εγκληματιστείς κατά κάποιο τρόπο στην αρχή. Πολύ γρήγορα έγινε κομμάτι του οργανισμού. Δηλαδή, νομίζω και το καταλάβανε και όλοι που ήταν μέσα. Δηλαδή, στο μήνα πάνω από ένιωθα ότι έχω γίνει ένα με τον οργανισμό. Τα προβλήματα, οι ευκαιρίες, το τι σου προσφέρει η υπάρχουσα δημιουργικότητα, τι δυνατότητες σου δίνει για να δώσεις πίσω στην πόλη πράγματα, είναι φανταστικά. Κυρίως βέβαια ο ρόλος ο δικός μας ενώ της διοίκησης και όχι του Διοικητικού Συμβουλίου είναι περισσότερο άχαρος, δηλαδή περισσότερο έχουμε να κάνουμε θέματα διοικητικά παρά με θέματα δημιουργικά και καλλιτεχνικής φύσεως. Ναι. Ωστόσο, ακόμα και εκεί υπάρχουν ευκαιρίες και νομίζω ότι υπάρχει μια ατμόσφαιρα έτσι, μια ατμόσφαιρα θετική, ότι θέλουμε να κάνουμε πράγματα και να αφήσουμε ένα θετικό αποτύπωμα. Υπάρχουν κάποιες στάσεις που θα έκανες μέσα στη χρονιά, κάποια πράγματα τα οποία θεωρείς ότι συνέβησαν και ήταν πάρα πολύ σημαντικά για τον ΜΟΜΟΥ, που άλλαξαν την εικόνα του οργανισμού ενδεχομένως? Καταρχήν αυτό που είχαμε βάλει ως στόχο ήταν να κλείσουμε μια σειρά από κρεμότητες που ήταν σε διοικητικό επίπεδο ή να έχουμε διευθυντές από τα μουσεία. Αυτό το ολοκληρώσαμε. Στην πορεία ένας αγωνός εξάγωνος, αλλά αυτό δεν ήταν δικό μας θέμα, τις υπόλοιπες τις ολοκληρώσαμε. Επίσης το κομμάτι το βασικό ενός γενικού διευθυντή που δεν είχε ποτέ ο φορέας όπως προβλέπετε και αυτό ολοκληρώθηκε κανονικά σήμερα έπρεπε να μπορούσαμε να το ανακοινώσουμε αλλά θα καθυστερήσει λίγες μέρες. Μάλιστα, αυτό είναι μια είδηση τώρα που μας λες γιατί το περιμέναμε πώς και πώς. Ναι. Ας σταθούμε λίγο εδώ πριν συνεχίσεις αφού μας έδωσες να κάνουμε μια παρένθεση. Είναι άνθρωπος από την πόλη. Είναι από τη Θεσσαλονίκη, που προφανώς έχει σχέση με τον οικαστικό χώρο. Όνομα δεν μπορούμε να πούμε έτσι. Να μην πούμε ούτε καμία πληροφορία ακόμα. Αλλά είναι θέμα νομίζω λίγων ημερών. Δηλαδή, είχαμε το Διοικητικό Συμβούλιο που δέχτηκε, εξετάστηκαν οι υποψηφιότητες. Πόσες υποψηφιότητες είχαμε, μπορούμε να το πούμε αυτό ή όχι? Στο τέλος, στο τελικό στάδιο, είχαμε δύο υποψηφιότητες. Ναι, αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι και νομίζω ότι το περιμένουμε έτσι με κίνηση. Νομίζω ότι αυτό θα λύσει πάρα πολλά διοικητικά ζητήματα στα οποία στεκόσασταν καιρό και ήταν πρόσχομα, ας πούμε, το γεγονός ότι δεν υπήρχε έτσι ένας γενικός διευθυντής. Οπότε, εντός λίγων ημερών έχουμε και γενικό διευθυντή για το ΜΟΜΟΥΣ. Λοιπόν, ένα αυτό, αλλά σε είχα διακόψει. Ναι, από εκεί πέρα θέλαμε να κάνουμε ένα μεγάλο άνοιγμα και στην πόλη και με άλλες και περισσότερες συνεργασίες και να αξιοποιήσουμε περισσότερα και τους δικούς μας χώρους και τις διαθέσιμους χώρους. Έτσι, να φέρω για παράδειγμα την έκθεση που είχαμε με κόμικ και ερωτική πίεση, την οποία ήταν μια έκθεση που κάναμε σε συνεργασία με την Comic-Con. Ήταν μια συνεργασία που για μας ήταν μια χαρά και μας έφερε σε επαφή και με μια άλλη κοινότητα την οποία μας ενδιαφέρει και δεν είχαμε τόσες σχέσεις. Όπως επίσης προσπαθήσαμε και να αξιοποιήσουμε το άλλο μεγάλο, καταρχήν να πω ότι έχουμε μεγάλη αύξηση εισιτηρίων και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί τι να τα κάνεις στα μουσεία να τα επισκέπτει κανένας. Να πω ότι τα νούμερα τα πρώτα που θα περιμένουμε βέβαια να κλείσει η χρονιά μιλάμε για μια αύξηση εισιτηρίων στα του 40-50% που είναι εντυπωσιακή. Σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, που μιλάω για χρονιά μετά COVID, δηλαδή συγκληρώνω χρονιά COVID. Και να πω επίσης το πολύ άλλο για μένα προσωπικά ενδιαφέρον.
ενδιαφέρον ότι ανοίξαμε και σε άλλα θέματα κοινωνικού προβληματισμού, τομέα του μέλλοντος, που είναι κάτι που ενδιαφέρει και προσωπικά. Προσπαθήσαμε και συνεργαστήκαμε και έχουμε αυτή τη στιγμή διαθέσεις που θέτουν ερωτήματα και προκλήσεις και προβληματισμούς με το τι μας περιμένει, πώς πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, αν πρέπει να προβληματιζόμαστε, αν ελπίζουμε. Τέτοιου είδους θέματα και έχουμε και κι άλλα πολύ ωραία και κοινωνικά πράγματα. Πόσες εκθέσεις τρέχουν αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, τρέχουν 6-7, πόσες παράλληλα? Τρέχουν πάρα πολλές και επίσης ανοίξαμε πάρα πολλές εκθέσεις. Νομίζω ότι η φετινή χρονιά ήταν εξουθενωτική. Ίσως και εμείς, και ομολογώ, έχουμε και σαν περίοδο ευθύνης, ίσως λίγο πιέσαμε περισσότερο από όσο έπρεπε, αν και ήταν κάτι νομίζω κοινή απόφαση και τις διευθύντριες των νοσήλων, γιατί θέλαμε παραγωγές καινούργιες συνέχεια. Νομίζω ανοίξαμε και κλείσαμε πολλές εκθέσεις όλους τους χώρους των νοσήλων. Αυτή τη στιγμή και σήμερα ανοίγει μια καινούργια έκθεση στο κέντρο στο Λεμάνι, το Ευρωπαϊκό Τεχνών. Ανοίγουν συνέχεια εκθέσεις. Και έρχονται πολύ ωραία πρόσωπα στο μέλλον. Θεωρείς ότι το MOMS έχει περιθώριο άλλου προσωπικού, άλλου ανθρώπου να το στερεοπώσουν? Είναι μια από τις βασικές μας ανάγκες. Θέλουμε τουλάχιστον άλλο τόσο κόσμο, δηλαδή είμαστε προστελεχωμένοι. Δυσκολευόμαστε, δεν έχουμε τη δυνατότητα να προσλάβουμε γιατί υπάρχουν ακόμα και άλλα ζητήματα τέτοια γραφειοκρατικά που πρέπει να ολοκληρωθούν πριν να έχουμε τη δυνατότητα να προσλάβουμε κόσμο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ωστόσο, είναι κάτι και είναι από τα θέματα που μας απασχολούν. Το άλλο πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο για μένα και το λέω τώρα για πρώτη φορά και δεν είναι έτσι επικοινωνιακό, γιατί ήδη έχουμε ξεκινήσει και δουλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση, να γίνει ένα μεγάλο μουσείο στην πόλη. Καινούριο. Ναι. Τα μουσεία που έχουμε αυτή τη στιγμή που φιλοξενούν τις συλλογές μας έχουν ενδιαφέρον όλα σαν κτίρια, αλλά δεν είχαν κατασκευαστεί με τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένα σύγχρονο μουσείο. Δηλαδή να είναι αρχιτεκτονικά ενδιαφέρον, να έχει τους χώρους των εκδηλώσεων, να έχει χώρους για εργαστήρια συντήρησης, να έχει χώρους εκδηλώσεων, να έχει χώρους για εκπαιδευτικά προγράμματα, δεν υπάρχουν αυτά. Με αποτέλεσμα να μπορούμε να προσφέρουμε την πλήρη εμπειρία στον επισκέπτη. Και νομίζω ότι ένα πραγματικά ένα καινούργιο μουσείο στην πόλη θα είναι ένα κτίριο με όλες τις δυνατότητες που προσφέρει στον πολιτισμό και στην τοπική κοινωνία. Αυτό έχει συζητηθεί με κάποιον από τους αρμόδιους? Έχει συζητηθεί, έχουν γίνει οι πρώτες συζητήσεις, αλλά επειδή είναι πολύ νωρίς. Ναι. Αλλά έχουμε ξεκινήσει, δηλαδή αυτή τη στιγμή εξετάζουμε πρώτο το κομμάτι της χωροθέτησης. Με τα οικονομικά σας πώς πάτε? Ξέρω ότι είστε στενά, έτσι. Ναι, στενά, παρά όπως οι περισσότεροι φορείς του πολιτισμού έχουν. Ναι. Δεν θα το προσωπιούσα σε εμάς, γιατί νομίζω ότι το ίδιο πρόβλημα έχουν όλοι οι φορείς πολιτισμού και θα το έλεγα και ευρύτερα. Υπάρχει ένα πρόβλημα και νομίζω ότι τα γεγονότα που συμβαίνουν, δηλαδή ήταν ο COVID, ήταν η οικονομική κρίση. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι αντιμετωπίζουμε μια σειρά από φυσικές καταστροφές. Είναι λογικό να περιμένουμε ότι τομείς και σαν ο πολιτισμός θα πιεστούν. Ελπίζω να μην πιεστούν πολύ. Ο πολιτισμός είναι πάντοτε, δεν θα έλεγα, φάρος για την κοινωνία. Δηλαδή, ουσιαστικά ο πολιτισμός δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύπτουμε τις αξίες μας σε κοινωνία και να γινόμαστε καλύτεροι και σε ατομικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο. Είναι λάθος να κόβουμε τον πολιτισμό. Και δεν είναι προσωπική άποψη, είναι πλέον άποψη ευρύτερη. Στα φόρα συζητιέται όχι μόνο αυτό, αλλά έχει πλέον πάει και σε επόμενο στάδιο ότι πλέον πρέπει η σύγχρονη τέχνη να ξαναμπεί μέσα παράλληλα με τα πανεπιστήμια. Οι καλλιτέχνες μπορεί να μπορούν να μας δώσουν λύσεις για τα προβλήματα όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη ή όπως είναι η κλιματική αλλαγή, αλλά οι καλλιτέχνες μπορούν να μας βοηθήσουν να θέσουν καινούργια ερωτήματα που δεν τα σκεφτόμαστε και να οδηγήσουν τη σκέψη και τους επιστήμονες σε δρόμους διαφορετικούς. Έχουμε αρκετό καιρό που προσπαθούμε να βρούμε λύσεις στα προβλήματα με τον ίδιο τρόπο, που δεν είναι το ίδιο. Πρέπει να αλλάξουμε τελείως τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα. Ναι, και η τέχνη βέβαια μπορεί να λειτουργήσει σε πρώτη φάση και ανακουφιστικά. Μπορεί να είναι επιδερμικό αυτό που λέω να ακούγεται, αλλά το χρειαζόμαστε και αυτό πολλές φορές. Και πολύ χαίρομαι που το αναφέρεις, γιατί ξέχασα να πω ένα από τα πιο ωραία μας project, που είναι η καστική ψυχοθεραπεία. Ναι. Που φέρεται μέσα από τους χώρους του Μόμους. Έχουμε
μεγάλη συνεργασία με ογκολογικούς ασθενείς και συνεχίζεται τα προγράμματα αυτά. Και συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα της συνταγογράφησης, της οικαστικής συνταγογράφησης που θα ξεκινήσει σύντομα, όπου ασθενείς που έχουν διάφορα ψυχικά νοσήματα θα μπορούν να έρχονται στους χώρους του Μόμους και να με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και να βοηθάει αυτό στην αντιμετώπιση της ασθενειάς. Ναι, αυτό είναι ο κοινωνικός ρόλος πλέον ενός μουσείου. Και θα ήθελα προς το παρόν να κλείσουμε εδώ. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια σχέδια για το προσεχές διάστημα τώρα, κάποια καινούργια σχέδια, αν έχετε βάλει μπροστά, ας πούμε, κάποιο πλάνο. Θα ήταν χρήσιμο να τα πούμε. Να πω γιατί αυτό που έχει το Μόμους, και θα το αναφέρω χωρίς να θέλω να ρίξω τα υπόλοιπα μουσεία, η συλλογή Κωστάκη είναι πραγματικά κάτι, μια συλλογή παγκοσμίου αξίας. Αυτή τη στιγμή ετοιμαζόμαστε γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της συλλογής θα συμμετέχει στην Biennale της Σαγκάης. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που προσκληθήκαμε να έχουμε αυτή τη συμμετοχή. Και το καλοκαίρι ένα ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι της συλλογής θα βρίσκεται για πολλούς μήνες στη Μάλαγα της Ισπανίας, ένα τεράστιο μουσείο. Αυτό για μας είναι μια μεγάλη χαρά. Αντίστοιχες εκθέσεις προγραμματίζουμε και εμείς στους χώρους μας. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια εξαιρετική έκθεση για την ιστορία στη συλλογή Κωστάκη. Ετοιμάζουμε μια αντίστοιχη έκθεση στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, μια έκθεση που λέγεται Vanitas και έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζουμε την εγκοκεφαλή και τη ματαιότητα, με το δοξία κτλ. Πολύ ωραίες εκθέσεις σε φωτογραφίες, αλλά να μην επεκταθώ παραπάνω γιατί θα είμαστε στο χρόνο μας. Έχουμε ένα τεράστιο πλούσιο πρόγραμμα και νομίζω ότι η χαρά μας βέβαια μας είναι ότι βλέπουμε γεμάτο μουσείο. Αλήθεια το λέω, δηλαδή όταν πηγαίνω μέσα και βλέπω κόσμο, είναι μεγάλη χαρά. Όσο πιο γεμάτο γίνεται να το βλέπω, να το βλέπετε, έχουμε πάντα, έτσι. Εσάς οι φοιτητές, εσείς έχετε ακόμη περιθώριο τη φοιτητή σας. Έχουμε περίπου άλλα 2 χρόνια. Εσείς προσωπικά και τα άλλα 2 χρόνια. Θα τα ξαναπούμε και θα τα ξαναπούμε επομένως. Ευχαριστώ πάρα πολύ που για ακόμη φορά ήσουν μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ.